Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για το σχόλιο της ημέρας και όταν η επικαιρότητα το επιβάλλει, το σχόλιο αυτό θα είναι πρωινό και ίσως να είναι και καλύτερα να είναι πρωινό, θα το δούμε στην πορεία α, το πώς θα εξελιχθεί. Θα προσπαθήσουμε πάντα να είναι σύντομο οπότε δεν θα χάσω χρόνο. Θα επιλέξω δύο θέματα για σχολιασμό τα οποία νομίζω είναι και ε, κομβικά και σημαντικά. Ε, προφανώς, το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την αντίδραση της Εκκλησίας αναφορικά με το τι πρέπει να συμβεί στα θεοφάνεια σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση. Το γεγονός ότι η Εκκλησία κάνει αντάρτικο και μάλιστα ετοιμάζεται να προσφύγει πρωτάκουστο, πρωτοφανέ, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία για την απόφαση τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να παραμείνουν κλειστέ οι εκκλησίε κατά τη διάρκεια των Θεοφανίων, με ελάχιστο με το απαραίτητο μόνο, με του απαραίτητου μόνο ιεράρχε για την τέλεση τη λειτουργία εντό του ναού. Ε, χωρί πιστού. Ε, το πρώτο θέμα που θα σχολιάσουμε είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι οι πληροφορίε αναφορικά με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από πλευρά του κυρίου Τσιόδρα, αλλά και ο προβληματισμό πολλών επιστημόνων και όχι μόνο αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων. Ας δούμε καταρχήν το, το θέμα με την, με την Εκκλησία, όπου δημιουργείται από ό,τι φαίνεται μίζο ζήτημα ε, για τις σχέσεις Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού, Εκκλησίας και Κυβέρνησης. Ε, μάλιστα φαίνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα πάει το μεσημέρι στην ορκομοσία ε, της κυβέρνησης Επικαλείται η Ιερά Σύνοδος, η Αρχιεπισκοπή ότι είναι τυπικό το θέμα Αλλά είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει η έντονη δυσαρέσκεια της της, του Αρχιεπισκόπου ε, Μετά και την απόφαση της Διαρκής Ιεράς Συνόδου ε, για τη στάση της κυβέρνησης Η οποία η κυβέρνηση ξαφνικά βρίσκεται σε, στον τοίχο Διότι από τη μία πρέπει να υπερασπιστεί την απόφασή της πρέπει να υπερασπιστεί το κοσμικό του κράτους, ότι κουμάντο κάνει η λαϊκή τιμιγορία διά της εκλεγμένης κυβέρνησης και όχι η Εκκλησία και ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να εντοπίσει ε, κάπου μέσα του τον Κώστα Σιμίτη, να μου επιτρέψετε να πω, υπό την έννοια ότι εδώ πέρα πρέπει να φανεί τώρα αν εννοεί ή αν δεν εννοεί κάποια πράγματα, διότι... Ε, η σύγκρουση με την Εκκλησία ε, είναι δεδομένη σε μια τέτοια στάση της Διαρκής Ιεράς Συνόδου από τη στιγμή που αμφισβητεί η Εκκλησία και αυτό είναι πρωτοφανέ ε, την ε, απόφαση της ε, εκλεγμένης ε, κυβέρνησης και μάλιστα θέλει να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πραγματικά είναι αδιανόητο να υπάρχει τέτοια αντίδραση από πλευρά τη Εκκλησία, αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι αδιανόητο να μην έχουμε συζητήσει επί τη ουσία την επιδημιολογική κρίση σε σχέση και με την Εκκλησία όλο αυτό το διάστημα και να παίζεται ένα κρυφτούλι ε, μεταξύ Εκκλησίας και κράτους αναφορικά με το πώς θα πρέπει η Εκκλησία να συμπεριφερθεί γύρω από αυτή την ιστορία στα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν στο συγχρονισμό δηλαδή των πιστών εντός των Εκκλησιών αλλά και στο μείζον θέμα Τη θεία μετάλυψη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα, ε, και εξαιτία του γεγονότο ότι δεν υπήρξε, όχι σύγκρουση, αλλά δεν υπήρξε μια σαφή θέση από πλευρά τη κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τη θεία Μετάληψη αλλά και με το γεγονός του συγχρονισμού εντός των εκκλησιών αλλά και της πειθαρχίας που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι ιεράρχες στα επιδημιολογικά δεδομένα και στα όσα λένε οι επιστήμονες έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει ε, σήμερα. Νομίζω τα πράγματα είναι απολύτως σαφή αν βεβαίως ο Πρωθυπουργός έχει τη δύναμη κοσμικά και όχι ως Ιράν να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία είναι νομίζω ξεκάθαρη. Ε, οι εκκλησίε δεν είναι κακό να είναι ανοιχτέ και να περνάει ο κόσμο να ανάβει ένα κερί για να νιώσει κοντά στο Θεό και να ζητήσει δύναμη από το Θεό. Ε, όταν τηρούνται οι αποστάσει, όταν τηρούνται τα μέτρα, όταν υπάρχει συνεχή ε, απολύμανση των χώρων ε, και όταν δεν επιτρέπεται ακόμα και ο σπασμό των εικόνων. Δηλαδή το να ζητήσει η πολιτεία από την εκκλησία η πιστοί που θα μπαίνουν στους ναούς και θα μπαίνουν μόνο υπό συγκεκριμένε προποθέσει και χωρί συγχρονισμό, και αναφέρομαι καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα τώρα, ή σε ένα μεγάλο διάστημα τη ημέρα, είναι κακό. Το να ζητήσει η πολιτεία από την Εκκλησία να μην υπάρχει η θεία μετάληψη και να μην γίνεται η μετάληψη των πιστών από του ιεράρχε, είναι κακό είναι, ναι, είναι δόγμα, είναι η πίστη, είναι, 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 είναι. Από την άλλη όμως είναι η επιστήμη. Έχουμε τον διαφωτισμό και έχουμε τον χριστιανισμό. Αυτή τη στιγμή είμαστε με τον διαφωτισμό και με το τι λένε οι επιστήμονες βάσει του διαφωτισμού και όλων όσων ξέρουμε μετά την αναγέννηση και τη σύγχρονη δυτική πραγματικότητα στον πλανήτη αναφορικά με τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν θα παίξουμε με αυτά. Θα έπρεπε να υπάρξει ε, συζήτηση για το αν η Θεία Μετάληψη μπορεί να γίνει διαφορετικά, όπως γίνεται σε άλλες εκκλησίες. Ακόμη ένα ζήτημα που θα έπρεπε ήδη να έχει συζητηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία με ειλικρίνεια δεν έχουν κουβεντιαστεί. Και δεν έχουν κουβεντιαστεί διότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργό. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση φυσικά με την Εκκλησία, με το ακροατήριο της Εκκλησίας, ε, με, με το DNA της ε, και η σύγκρουση με την Εκκλησία ή τέλο πάντων οι δύσκολε σχέση με την Εκκλησία είναι κάτι που αποφεύγεται επικοινωνιακά από την κυβέρνηση και να που τώρα το βρίσκει μπροστά τη, διότι από τη στιγμή που δεν έχει κάνει μια ειλικρινή συζήτηση και μια ειλικρινή συνεννόηση με την Εκκλησία σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση μια ιστορία όπω όπω η πανδημία που βιώνουμε. Έρχονται όλα αυτά διότι μην ξεχνάμε ότι στην Εκκλησία υπάρχουν και ακραίε φωνέ Υπάρχουν και, υπάρχει και μια αντίληψη ότι το κράτος είμαστε εμείς, ε, αναφορικά με τη δύναμη που έχει η εκκλησία και τη διαχρονικότητά της ε, φυσικά θεωρείται αδιανόητο από μια μερίδα των ιεραρχών και αυτό φάνηκε στην απόφαση διαρκή ιερά συνόδου ότι μπορούν να κλείνουν εκκλησίε, η πολιτεία να επιβάλλει πράγματα στο σχέση με τη λειτουργία των εκκλησιών. Προφανώ οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το επιδημιολογικό πρόβλημα στην διάστασή του, ούτε έχουν συνειδητοποιήσει του ανθρώπου έχουν χάσει από την ιερά σύνοδο και από το εκκλησιαστικό σώμα λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα της Εκκλησίας. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης και της πολιτείας, η οποία πρέπει να δείξει όχι πυγμή πια. Πρέπει να καταστήσει σαφές, γιατί το ζήτημα δεν είναι η σύγκρουση με την Εκκλησία, αλλήλω. πρέπει να καταστήσει σαφές ποιο κυβερνά όμως αυτόν τον τόπο. Και τον τόπο αυτόν τον κυβερνάει η εκλεγμένη κυβέρνηση που προκύπτει μέσα από εκλογικέ διαδικασίε με τη βούληση του λαού. Δεν, την, δεν τον κυβερνά αυτόν τον τόπο εχαστα παπάς κα μια ιερά σύνοδος. και αυτό είναι το, το βασικό που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές σε αυτή την σύγκρουση που προέκυψε από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω ένα μικρό σχόλιο με αφορμή τα δημοσιεύματα που υπάρχουν για δυσαρέσκεια του κυρίου Τσιόδρα αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων στι 11 του μηνό που αποφασίστηκε από πλευρά τη κυβέρνηση. Με να δούμε βεβαίω αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά ω πληροφορίε που υπάρχουν στα δημοσιεύματα. Από την άλλη, υπάρχει η σιωπή του κυρίου Τσιόδρα τι τελευταίε ημέρε γύρω από αυτό το ζήτημα. Λέγεται ότι δεν ήταν κανένα για την απόφαση τη κυβέρνηση που ανακοινώθηκε το περασμένο Σάββατο για, την, για το αυστηρό lockdown που ανακοινώθηκε μέχρι τις 11 του μηνός αλλά και για το άνοιγμα των σχολείων από εκεί και έπειτα. Ε, το σίγουρο είναι κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει ένα ζήτημα που θέτουν οι επιστήμονες για το αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ε, και για το αν το άνοιγμα των σχολείων που, όπως αποφασίστηκε τμηματικά ε, στις ώρες δηλαδή και με τεστ και όλα αυτά που περιγράφει το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση αν μπορεί πραγματικά α, να είναι λύση στο πρόβλημά μας ώψη μάλιστα αυτού του δίμηνου, του πολύ δύσκολου δίμηνου α, του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα α, του πιθανού τρίτου κύματος της πανδημίας. Το δίλημα που τίθεται είναι α, δύο μήνες εκπαίδευση ή α, ρίσκο α, τελικά μέσα από τα σχολεία οι μικροί ή οι μεγαλύτεροι μαθητές να μεταδίδουν τον ιό και να έχουμε ξανά να φουντώσει εκ νέου ε, το κύμα της ε, πανδημίας ε, στη χώρα ε, το οποίο βεβαίως είναι σε μια ύφεση αλλά υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σε μια δύσκολη ακόμη κατάσταση υπό την έννοια ότι δεν έχει πέσει τόσο πολύ η επιδημιολογική καμπύλη. Μεταξύ αυτών το μεταξύ είναι και η Αττική και φαντάζομαι ότι κανένα δεν θα ήθελε να δούμε στην Αττική ανεξέλεγκτες καταστάσεις τύπου Θεσσαλονίκη λόγω και του γεγονότος ότι μιλάμε για τετραπλάσιο πληθυσμό. Άρα η ενόχληση Τσιόδρα ή το γεγονός ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας δείχνει προβληματισμένος νομίζω μας κάνει όλους να ανησυχούμε. Και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει εκ νέου ε, την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, ε, τουλάχιστον για τον ένα-ενάμιση ένα μήνα ακόμα, που απομένει μέχρι ότου να φύγουν αυτοί οι δύο πολύ δύσκολοι ε, μήνες του χειμώνα. Βλέπουμε τι γίνεται και στις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, ε, διότι αν αυτό το άνοιγμα των σχολείων είναι λάθος, τελικά επιδημιολογικά. Υπάρχουν επιστήμονε που λένε ότι τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό. Ε, νομίζω ότι τότε θα είναι πολύ αργά για να μιλήσουμε επί τη ουσία για αυτή την επιλογή, γιατί το λάθο θα έχει σημεί και το λάθο σε αυτέ τι περιπτώσει δεν είναι απλά ένα λάθο, είναι ένα λάθο που ε, μεταφράζεται σε κόστο ανθρώπινων ζώων. Καλή σα ημέρα. Αυτό ήταν το σχόλιο της σημερινής ημέρας, αν χρειαστεί να κάνουμε και άλλο σχόλιο βεβαίως αλλά ελπίζω ότι θα σας έχουμε κοντά μας σε αυτή την υποενότητα της στήλη μας του Δεν Κρυπτών στο istimes.com. Καλή σας μέρα.